Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα reaction video του Infe Greece. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο για τον Infe και πάμε γρήγορα να πούμε το βίντεο τώρα τι συμβαίνει, γιατί μου τελειώνει η μπαταρία της κάμερας. Σήμερα πάμε στη χώρα της σοκολάτας. Αχ, να είχαμε μία. Πάμε Ελβετία λοιπόν σήμερα. Η Ελβετία φέτος εκπροσωπείται από τον Νέμο και το κομμάτι The Coat. Η Ελβετία έχει λάβει μέρος 63 φορές και έχει κερδίσει το διαγωνισμό 2. Τις περισσότερες φορές οι συμμετοχές της Ελβετίας μου αρέσουν πάρα πολύ. Για να δούμε αυτή τη φορά αν θα συμβεί το ίδιο. Γενικά τα τελευταία χρόνια η Ελβετία θα λέγαμε ότι το προσπαθεί πολύ και μπράβο της. Να είμαι ειλικρινής, πέρυσι μου άρεσε. Τις δύο προηγούμενες χρονιές που ήταν, όχι τις δύο, τη μία. Κάτσε το 20 και το 21, ναι, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά το 21 παρακαλούσα να μην κερδίσει. Αυτός ότι πας. Πέρσι η Ελβετία είχε στείλει τον Ρέμο και φέτος στέλνει τον Νέμο με το τραγούδι The Coat. Πέρσι δεν μου είχε αρέσει σε καμία των περιπτώσεων η Ελβετία, την είχα και εκτός τελικού. Πέρασε όμως, δεν ξέρω γιατί, αλλά πέρασε. Αλλά θυμάμαι το 23 το οποίο ενώ δεν το περίμενα, τα κατάφερε και πέρασε τελικό, που το ήθελα εγώ τελικό μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε να το δούμε μαζί. Βασικά θα το βλέπω μόνος μου και θα βλέπετε με μένα που το βλέπω. Είμαστε στο τρένο. Όπα, ξεκινάει με τη μία. Πάει στο Μάλμε, γράφει πίσω ο χάρτης. Περίεργη έτσι φωνή, χρειά, πώς να το πω. Πολύ musical μου κάνει μέχρι στιγμής. Ξεκινάει πολύ έτσι. Mysterious. Όπα. Λίγο τρομακτικό. Τώρα μου κάνει ακόμη και πολύ musical. Ξεκινάει να πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Τι γίνεται τώρα και έχουν πανικοβληθεί όλοι. Μέχρι το καπέλο λέει ναι μου. Φεύγουν οι επιβάτες. Τι ήταν αυτή η ψηλή νότα? Πήγε στην κόλαση και ξαναγύρισε, λέει. Περίεργο είναι κάπως. Μ' αρέσει το πρασινάκι του. Η φωνή του είναι πολύ μοναδική, θα έλεγα. Και θέλω να δω πάρα πολύ live που σου πει αυτό το τραγούδι. Μου φαίνεται απίστευτα δύσκολο να το πει κάποιος. Α, δεν έδωσε ρεφέ. Δίνει ράπ όμως. Με ένα γούνινο καπέλο. Αλλά καλούς όρχεστρα. Λοιπόν, αυτή είναι αλλαγή στο κομμάτι που γίνεται λίγο πιο rap. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει μέχρι και το rap που δεν είμαι του rap. Ωχ, λαγουδάκι. Φέτος παίζει πολύ rap, έτσι. Νομίζω ότι προσπαθεί να βάλει πολλά στοιχεία μέσα το τραγούδι. Σε κάθε βαγόνι διαφορετικό outfit. Πολύ ωραίο σκηνοθέτη. Τι είναι αυτό, καλέ τα look, είναι υπέροχα. Το ένα τέτοιο καλό το άλλο, έτσι. Η Ελβετία το στέλνει αυτό το τραγούδι. Που η Ελβετία συνήθως στέλνει βαρετά. Και το τρένο έγινε κλαμπ. Πάρτι μέσα στο τρένο. Θέλω να πάω σε ένα τέτοιο. Να οργανώσουμε ένα. Μου κάνει musical, Disney, το έχω πει 200 φορές σε αυτό το reaction, αλλά δεν το λέω με την κακή έννοια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο τραγούδι. Αυτό το του ρεφρέν είναι πολύ, πολύ ωραίο. Εδώ είναι λίγο πιο non-binary και μ' αρέσει. Νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος είναι non-binary. Άρα πρέπει να το αποκαλούμε το. Είναι πιο politically correct. Πρέπει να είμαστε και σωστοί στην επιθυμία του άλλου. Το βίντεο κλιπ μου κάνει λίγο ανάμνηση Μολδαβία πρόπερση που ήταν σε ένα τρένο πάλι. Αλλά καμιά σχέση. Α, έχει καθρεφτάκι από πίσω, πολύ βολικό. Τέλειο αυτό. Wow. Τι φωνάρα είναι αυτή. Εντάξει. Αν καταφέρει να βγάλει αυτή τη φωνή στη σκηνή της Eurovision, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι επικό. Αν και φωνάζει πάρα πολύ, παιδιά του τον δίνω. Έχει, του τον δίνω, έχει φοβερή χρειά. Εντάξει, τώρα μην λέμε μαλακή. Live πιστεύω θα είναι μια από τις καλύτερες σκηνικές παρουσίες, άμα το κάνουν σωστά. Μπορούν να κάνουν θαύματα αυτό το τραγούδι. Αν το βγάλει αυτό στη σκηνή, εντάξει, θεωρώ. Εφόσον έχει περάσει τελικό, οι θετικές επιτροπές θα το έχουν πάρα πολύ ψηλά. Ελπίζω και εύχομαι να βγάλει αυτή τη φωνή, γιατί αν τη βγάλει πραγματικά θα περάσει εύκολα. Και εδώ φόρησε ένα ωραίο φορεματάκι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι. Εντάξει, φέτος έχουν πάει όλα Twinks. Αυτός, όλοι οι Αλεξάνδρ, όλος της Λιθουανίας. Το ίδιο πρόσωπο είναι πάνω κάτω. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Επιτέλους! Μπράβο, μπράβο Ελβετία, μπράβο! Λοιπόν, το κομματάκι είναι σύγχρονο, είναι ωραίο, έχει τις εναλλαγές του, είναι λίγο χανακατέψει τρία τραγούδια, αλλά μ' αρέσει, είναι με έναν ωραίο τρόπο, η γέφυρα πολύ ωραία, αυτό το, η φάση που έλεγε τα δικά του ήταν και γαμό. Μπράβο στην Ελβετία, δεν το περίμενα ότι θα στείλει κάτι ενδιαφέρον αυτή η χώρα, είχε να στείλει από τον Λούκας Χάνι.
Εντάξει, το κακό είναι δεν θυμίζει τίποτα Ελβετία, ενώ δεν έχει ούτε κάποιο εθνικό στοιχείο, ούτε στη γλώσσα του είναι. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, οπότε το δεχόμαστε εγώ προσωπικά. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι κάτι που ακούγεται στα αυτιά μου. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδί έχει πολύ καλές προσδιαγραφές για αλλαγές στα στυλ του και στο outfit. Θα πω ότι είναι ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο που δεν ξέρεις στη σκηνή πώς θα το αποδώσει ο καλλιτέχνης. Αν το αποδώσει έτσι όπως πρέπει, νομίζω ότι έχει πολλές ελπίδες όχι μόνο να περάσει, αλλά να πάει και σχετικά καλά. Δεκάδα! Θα μπορούσε. Αν το βγάλει αυτό πάνω στη σκηνή, μπόμπα. Έχω μία ένσταση σχετικά με το κατά πόσο θα περάσει στο κοινό αυτό. Το φοβάμαι λίγο. Αλλά αν περάσει τελικό, οι επιτροπές θα το έχουν πολύ ψηλά. Και εφόσον το έχει βγάλει ωραία και έχει μια καλή σκηνική performance. Γιατί πόσα κομμάτια έχουν καεί από σκηνική ή επειδή οι τραγουδιστές ήταν άφωνοι πάνω στη σκηνή. Ονειρό μου, ας πούμε, θα πω κάτι εγώ που μου έρχεται τώρα στο κεφάλι, τελείως τυχαία. Εσείς όπως και να έχει, μην ξεχάσετε να μας πείτε πώς σας φάνηκε η Ελβετία. Εσείς μην ξεχνάτε, παιδιά, μιλάμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Καμπανάκι, subscribe, like και τσου τσου τσου. Τα λέμε στην επόμενο, αντού τα λέει.